καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Με την ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην κεντρική εκδήλωση του πολιτικού φορέα Πλεύση Ελευθερίας στο Δημοτικό Οδείο της Ράμας, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διήμερη περιοδία της πρώην Προέδρου της Βουλής στην Ανατολική Μακεδονία. Στη διάρκεια του διημέρου έγιναν επαφές με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς αλλά και επισκέψεις σε χώρους εργασίας στο πλαίσιο της ιδρυτικής δέσμευσης της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου να βρίσκονται κοντά στους πολίτες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει στεραμένη την πολιτική της πηξίδα προς την ελευθερία των ανθρώπων και των ιδεών. Με εξάντα την αληθινή δημοκρατία και όχι την κατεπίφαση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων, αν και στο παραπλανητικό δημοψήφισμα ναι ή όχι, ο λαός και η ζωή απάντησαν αληθινά όχι και το εννοούσαν, μας οδηγεί σε μια πορεία απελευθέρωσης και απεξάρτησης από τις πολιτικές πρακτικές και πολιτικές που στην πραγματικότητα είναι απλώς ίδιες και ολότερα καταστροφικές για την Ελλάδα και το λαό μας. Απόδειξη σε αυτό είναι ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου προτίμησε να κατέβει από το ασφαλές καράβι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θυμηθείτε ότι και ο Τιτανικός ήταν το ασφαλέστερο καράβι της εποχής του, αλλά ο κυβερνήτης του με τις επιλογές του προοδήγησε στην καταστροφή. Εμείς συμφωνούμε με την απόφασή της για μια καινούργια πολιτική πλεύση και θεωρούμε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι απαραίτητο στοιχείο στην ελληνική πολιτική σκηνή, είναι δύναμη αμφισβήτησης, είναι προσωπικότητα με πληθώρα αγώνων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και τέλος είναι ο άνθρωπος που με αστήρευτη πολιτική ενέργεια, γνώσεις και ιδανικά υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια των Ελλήνων και τα δικαιώματα των αδυνάτων. Θέλω να ξεκινήσω μιλώντας όχι για το παρελθόν αλλά για το μέλλον. Γιατί η Πλεύση Ελευθερίας κοιτάει προς το μέλλον με επίγνωση του παρελθόντος και με αταλάντευτη βούληση, με ανυποχώρητη απόφαση να συνδράμει και να συγκροτήσει εκείνο το σαρωτικό κοινωνικό μέτωπο, εκείνη την σαρωτική κοινωνική διεκδίκηση, αυτήν την ολομέτωπη μάχη που πρέπει να δώσουμε προκειμένου να πάρουμε πίσω τη ζωή, το μέλλον μας, προκειμένου να πάρουμε πίσω τη χώρα μας, την πατρίδα μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, προκειμένου να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας, προκειμένου να ανακτήσουμε την ελευθερία που κάποιοι μας αφαίρεσαν, προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε το περιεχόμενο ζωής που οι ζώσες και οι επόμενες γενιές δικαιούνται και υποχρεούνται να διεκδικούν. Θα σας μιλήσω για την Πλεύση Ελευθερίας σαν μια απόφαση και μια πρόσκληση. Για την Πλεύση Ελευθερίας σαν μια έναρξη μιας μάχης που ακόμη εκκρεμεί, μιας μάχης που πρέπει να δοθεί προκειμένου να είμαστε ελεύθεροι, προκειμένου να ζούμε με περηφάνεια και αξιοπρέπεια, προκειμένου να μπορούμε να κοιτάμε μετά από καιρό τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να είμαστε περήφανοι, προκειμένου να μπορούμε να κοιτάμε τις επόμενες γενιές στα μάτια και να ξέρουμε ότι δεν τις προδώσαμε και τους παραδώσαμε αυτά που οφείλαμε, αυτά που παραλάβαμε από τους προηγούμενους. Τι είναι η Πλεύση Ελευθερίας? Η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι ένα παραδοσιακό κόμμα. Και γι' αυτό δεν έχει ούτε επιτετραμένους, ούτε τοποτηρητές, δεν έχει κομματικούς μηχανισμούς, δεν έχει εσωτερικούς ισορροπισμούς και δεν θα αποκτήσει ποτέ. Δεν είναι μία συνέβρεση ανθρώπων που θέλουν να ανακυκλώσουν τον εαυτό τους στην εξουσία. Δεν είναι μία ευκαιρία να αποκτήσουν κάποιοι θέσεις και οφήκια. Είναι μία πολύ σοβαρή απόφαση ζωής, απόφαση διεκδίκησης, απόφαση και θέση μάχης. Και γι' αυτό δεν λέει απλώς
ότι είναι κίνημα, θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να αποτελέσει ένα ζωντανό κίνημα και κόμμα, όχι προκατασκευασμένο ως κονσέρβα, αλλά βγαλμένο μέσα από την κοινωνία. Με ανοιχτές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, με ανοιχτές τις πόρτες, ανοιχτά τα μάτια, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτά πανιά. Διήμερη επίσκεψη στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία πραγματοποιεί από χθες η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά, η οποία σε λίγη ώρα θα επισκεφτεί το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας κύριο Παύλο. Στο Μητροπολιτικό Μέγαρο βρίσκεται ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Φυλακτός για να μας μεταφέρει πώς είναι το κλίμα, περιμένοντας εκεί την κυρία Γεννηματά. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρία. Καλησπέρα, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Πριν από 20 λεπτά που ήρθε και ο Μητροπολίτης, ο οποίος εξέθηκε τον χώρο που θα γίνονται τα συσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, είναι εδώ από τις 6 παρά 10 περίπου και αναμένουν όλοι την επίσκεψη της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, της κυρίας Φόφης Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά, η οποία ξεκίνησε την επίσκεψή της από την Αλεξανδρούπολη, συνέχισε Κομωτινή, Ξάνθη, θα συνεχίσει την επίσκεψή της με την επίσκεψη στον ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου και στη συνέχεια με την ομιλία της στην περιοχή της Ελευθερούπολης. Γεγονός πάντως είναι, Ρία, ότι έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις πολιτικών τις τελευταίες ημέρες. Μην ξεχνάμε ότι διήμερη επίσκεψη και κάνει και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τώρα η κυρία Γεννηματά και έπεται συνέχεια. Και ειδικά στην φαίνεται περιοχή της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας. Απόψε στην Καβάλα είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, είναι ο Τάκης Μπαλτάκος. Αύριο ήταν να έρθει στην Ξάνθη, πρόκειται να έρθει στην Ξάνθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αναβλήθηκε τελικά η επίσκεψή του και τα γραφεία της ΝΟΔΕ θα τα γενιάσει ο Λευτέρης Αυγενάκης. Βλέπουμε λοιπόν, Θανάση, μια έντονη κινητικότητα από πλευράς των κομμάτων. Σε μια χρονική περίοδο κιόλας που έχουμε τον Αναπτυξιακό στη Βουλή, ο οποίος σήμερα είναι σε διαδικασία ψήφισης και το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να είναι θυελώδης με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται. Παρόλα αυτά είναι και σε στάδιο ανασυγκρότησης πολλά κόμματα, όπως και και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η γνωστή συζήτηση για την κεντροαριστερά και φυσικά η κυρία Γεννηματά μπαίνει σε μια διαδικασία και συγκρότησης ενός κεντροαριστερού φορέα. Και ίσως γι' αυτό είναι και προγραμματισμένη αυτή η επίσκεψη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Εδώ βέβαια να πούμε, Θανάση, ότι σήμερα είναι και μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα από το κίνημα, από την πρωτοβουλία παραιτηθείτε. Έτσι, για να πιάσουμε γενικότερα την επικαιρότητα. Από την πρωτοβουλία παραιτηθείτε, η οποία φαίνεται να δημιουργεί έντονη συζήτηση, είναι γνωστή αντιπαράθεση και στα πρωινά των μεγάλων καναλιών αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, αν κρύβονται κόμματα πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια ή αν είναι μια αυτόβουλη ενέργεια μεμονωμένων πολιτών. Τελικά η συζήτηση διαφήμισε, μπορούμε να πούμε, τη συγκεκριμένη κοινωνική. Οι αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη έκαναν τη μεγαλύτερη διαφήμιση, όπως μας έλεγε και προχθές ο Θανάης ο Χειμωνάς, ο συγγραφέας και ένας από τους διοργανωτές. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα και θα φανεί από την επιτυχία της αν υπάρχει δυναμική σε αυτό το κίνημα που ζητάει ουσιαστικά από τη σημερινή κυβέρνηση να παραιτηθεί ή αν θα υπάρξει εκτόνωση, μπορούμε να πούμε, αυτής της αγανάκτησης της κοινωνίας για μνημονιακές πολιτικές και μνημονιακά μέτρα τα οποία βάλουν ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Να επιστρέψουμε στην επίσκεψη της κυρίας Γεννηματά που θα γίνει σε λίγη ώρα. Φαντάζομαι σε λίγα λεπτά. Έχει κόσμο εκεί στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Όχι, είναι μόνο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας. Συνοδευόμενοι από κάποια κομματικά στελέχη προφανώς, αυτή τη στιγμή, η κυρία Γεννηματά. Οπότε αν υπάρξει κάτι νεότερο, μας ενημερώνεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Είμαστε σε ένα σημείο πάντως που θα βλέπαμε αν η κυρία Γεννηματά έρχεται προς τα εδώ. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή από ό,τι με ενημερώνουν και οι συνεργάτες εδώ. Και ο Άγγελος και ο Νίκος Κωνσταντινίδης που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Και θα λέγαμε ότι
Παλιότερα βλέπαμε σε τέτοιες επισκέψεις ρία και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, κινητοποίηση. Είναι μια πολύ ζεστή, καλοκαιρινή και ιδιαίτερα ήσυχη μέρα. Είναι και ο αγώνας. Πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα η επίσκεψη στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, αλλά φαίνεται κάποιοι φρόντισαν και πολύ καλά έκαναν και την ενέταξαν και αυτοί στο πρόγραμμα της κυρίας Γεννηματά. Θανάση, να σε ευχαριστήσω. Αν υπάρχει κάτι νεότερο στη συνέχεια, μας ενημερώνεις και διακόπτουμε τη ροή του δελτίου και ξαναμιλά μαζί. Σε ευχαριστώ και πάλι. Σύσκεψη, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο γραφείο του Δημάρχου Σερών με τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και με θέμα την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει στο εξής η Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΣΔΑ. Μέχρι στιγμής η απόφαση που φάρθηκε φαίνεται πως θα κοστίσει ακριβά στους δημότες της Δράμας και του Παλαιοκάστρου, καθώς αυξάνονται τα τέλη ταφής των απορριμμάτων στο Χιτά Παλαιοκάστρου. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Star ο δικηγόρος των κατοίκων Παλαιοκάστρου, ο κ. Γιάννης Γιάντζιος. Και ένα χρόνο από το Σεπτέμβριο επίσημα του 2015 έως και το Σεπτέμβριο του 2016 θα δούμε αν θα γίνει η παράταση ή όχι. Όλα τα απόβλητα, όλα τα σκουπίδια, τα σύμμυκτα του νομού Δράμας έρχονται στο Χιτά Παλαιοκάστρου Σερών με ένα κόστος τέλος ταφής 23 ευρώ τον τόνο. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Δράμας πληρώνει συνολικό κόστος 437.000 ευρώ και μια ποσότητα 19.000 τόνους σκουπίδια. Τα 437.000 αυτά τα πληρώνει αναδίμηνο 72.000 ευρώ. Σε αυτή την τυπολογική κατάσταση, η οποία αντιστοιχεί και στις ΣΕΡΕΣ, είναι να πάρθει, συνεδριάσαμε για να πάρει ο ΦΟΣΔΑ, δηλαδή Κεντρικής Μακεδονίας, να αυξήσει το κόστος στα 28 ευρώ το τόνο από το 17, στα 30 ευρώ από το 18 και στα 32 από το 19. Βέβαια, το θέμα παραπέμπθηκε για τις 30, την 5η 30 Ιουνίου, έτσι, γιατί υπήρχε μια πίεση τέλος πάντων και θα πάρθει τελειωτική απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος αυξάνεται πάνω από 10 ευρώ τον τόνο. Δηλαδή είναι μια φορολογική, αν το θέλετε, επιδρομή έτσι του Δήμου στους δημότες της περιοχής Σερών, Δράμας και δεν ξέρω αύριο ποιοι άλλοι θα έρθουν. Δηλαδή είναι μια πολιτική η οποία ουσιαστικά μας φέρνει σε μια κατάσταση που θα πληρώνουμε πολύ, πολύ ακριβά τα σκουπίδια. Ποια θα ήταν η δυνατή λύση στο ζήτημα? Τουλάχιστον, και γιατί έτσι είναι και μπορούν να μείνει στα 20 ευρώ, δεν χρειάζεται μια παραπέρα διότι αύξηση, διότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτή η αύξηση. Τα έσοδα του ΦΟΣΔΑ είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αναλογιστείτε ότι αν από τους Δήμους, από τον νομό Δράμα, παίρνει γύρω στα 700.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 800 εκεί, παίρνει άλλο 1 εκατομμύριο από το ΣΥΡΟΝ. Δηλαδή μιλάμε για ένα τζίρο πάνω από 2 εκατομμύρια που είναι χρήματα τα οποία μόνο για το Παλαιόκαστρο, τα οποία είναι υπεραρκετά έτσι, για τις λειτουργίες αυτού του θέματος. Νομίζω ότι βγάζουν περισσότερα κέρδη από ό,τι χρειάζονται για τα έξοδά τους. Και όλα αυτά τα φορτώνουν σε εμάς. Ουσιαστικά δηλαδή μέσω και αυτού του θέματος γίνεται μια αφοροεπιδρομή στην τσέπη των πολιτών. Ως δικηγόρος των κατοίκων του Παλαιοκάστρου, μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγο την κατάσταση και τις απόψεις των κατοίκων? Εμείς χρόνια ολόκληρα κάνουμε ένα αγώνα εκεί, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια νομιμότητα η οποία ενώ την πρώτη απόφαση του Συμβουλίου της Υπηρεργατίας την έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια, εκκρεμεί μια, φανταστείτε ότι συζητήθηκε, καταθέσαμε μια δεύτερη στο Συμβουλίο της Υπηρεργατίας για τους περιβαλλοντικούς όρους τους οποίους παραβιάζαμε κατά εμάς. Το 2007 συζητήθηκε, το 2010, 6 χρόνια τώρα απόφαση δεν βγαίνει. 6 χρόνια μετά τη συζήτηση. Είναι διάχυτο στην περιοχή τη δική μας ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα η απόφαση έχει βγει και την κρατούν για πολιτικούς λόγους. Δεν θέλω να πω αν το ασπάζουμε εγώ και αυτό, αλλά είναι 6 χρόνια, είναι αξιοπερίεργο μια απόφαση 6 χρόνια να μην μπορεί να βγει να δημοσιευτεί. Τώρα, εμείς τουλάχιστον γίνεται αυτό που γίνεται. Όχι να γίνεται και εις βάρος τους δημότες όλης της περιοχής με τέτοια πανάκριβα τέλη ταφής.
Καταλάβατε. Δηλαδή το έχει ξεπεράσει κάθε. Κάθε αν φτάσουμε στα 32 ευρώ, όπως λένε αυτή σε ένα τιμολογικό δύο έτη, στα 32 ευρώ ο τόνος, θα είναι. Δηλαδή ο Δήμος Δράμας, το τόνο που βγαίνει 430, θα πληρώνει 600-700 χιλιάρικα. Π.χ. Καταλάβατε. Δηλαδή το θέμα έχει ξεφύγει από κάθε έννοια και σας λέω ότι δεν είναι ότι με αυτά λειτουργικά δεν βγαίνουν. Έτσι πούνε ότι δεν βγαίνουν. Ας βγουν και να μας αποδείξουν γιατί είναι αυτή η αύξηση σε αυτό το επίπεδο, καταλάβατε. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν εσείς πάτε με 32 ευρώ θα πληρώνετε, τώρα πληρώσατε ο Δήμος Δράμας 437 και θα πληρώσει 608. Τόσο καλά. Άρα αυτό μεταφέρεται στην τσέπη του κάθε δημότη. Σε κάθε δημότη αυτής της περιοχής. Δράμας, νομού Δράμας, νομού Σερών και Πίκητη Κιλκής. Δηλαδή, τουλάχιστον, ας είναι... Να επιστρέψουμε στο Μετροπολιτικό Μέγαρο Δράμας, όπου βρίσκεται ο Θανάσης Φυλακτός και όπου... Μόλις έχει φτάσει και η κυρία Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Αν βλέπουμε καλά, Θανάση. Είχαμε πει είναι θέμα μερικών λεπτών. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε την βουλευτή του Δημοκρατικής Συμπαράταξης στον νομό της Δράμας, την κυρία Χαράκεφαλίδου. Η κυρία Γεννηματά είναι αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο το οποίο την έφερε. Αυτή τη στιγμή βγαίνει από το αυτοκίνητο. Για να επισκεφθεί εδώ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας. Λέω Θανάση, κυρία Κεφαλίδου, που από χθες συνοδεύει στη δήμερη περιοδία της την βεβαίως, κυρία Γεννηματά. Βεβαίως. Και έρχεται, βλέπουμε στο πλάνο κιόλας στην κυρία Γεννηματά. Πιστεύω να μπορέσουμε έστω για μερικά δευτερόλεπτα να μας πει δύο λόγια. Είναι πανευγενική. Να σας χαιρετήσουμε, είμαστε στον αέρα, κυρία Γεννηματά, στο Star Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Απλώς θα σας πω ότι ξεκινάμε ένα οδηπορικό στην Ανατολική Μακεδονία, από εδώ από τη Δράμα, με πολύ μεγάλη χαρά, με ανθρώπους πολύ αγαπημένους δίπλα που έχουν δώσει μάχες για το ΠΑΣΟΚ και για την παράταξη. Προσπαθούμε απλά να ξαναπιάσουμε το νήμα, να ξανασυναντηθούμε με τους πολίτες που ήταν στο πλάι μας όλα τα προηγούμενα χρόνια και εμείς το δικό δυνάμεις αυτού του τόπου. Και να τους παρουσιάσουμε την πρότασή μας για ένα σχέδιο ανάπτυξης για μια νέα κοινωνική συμφωνία. Δεν ξέρω αν έχουμε εικόνα πλέον. Και... Δεν έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Πάντως δεν βλέπουμε πολιτικές εξελίξεις. Γίνεται στο πλαίσιο μιας ανασυγκρότησης, μιας συνέχισης ενός διαλόγου. Η από όσο μας είπατε. Η πορεία αυτή που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα δεν έχει σχέση με εκλογές. Ήταν επιλογή μας να γίνει σε μια περίοδο που δεν είναι προεκλογική. Και έχει μεγάλη αξία αυτό. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν μπορώ να το πω και να το προβλέψω. Ένα είναι βέβαιο ότι η οργή, μεγαλώνει του κόσμου και η αγανάκτηση και θα οδηγήσει σε εξελίξεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είχαμε... Και αποκλειστικές δηλώσεις, Θανάση, από την κυρία Γεννηματά. Με την έλευσή της στο Μητροπολιτικό. Ναι, βεβαίως. Αυτή την ώρα εισέρχεται στο... Στο Μητροπολιτικό Μέγαρο να συναντήσει τον σεβασμιότητο. Στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και... Παύλο, ναι. Σε μερικά δευτερόλεπτα, μπαίνει στο γραφείο του σεβασμιότητα του Μητροπολίτη. Παρακολουθούμε εμείς τα πλάνα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα πλάνα ή θα πρέπει να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Ωραία. Αν θέλετε να έχουμε και την εικόνα μόνο την επίσκεψη της κυρίας Γεννηματάς στο Μητροπολίτη, στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Έχω έρθει για δουλειά του κόμματος, οπότε καταλαβαίνω ότι δεν προλαβαίνω να δω τίποτα. Πηγαίνω, κάνω μια ομιλία, βλέπω ανθρώπους, αλλά και αυτό είναι σημαντικό, και φεύγω. Ωραία, καλωσορίζω αυτές τις καρδιές της Ελλάδας. Είμαστε ο μόνος δήμος μαζί με τον Ρωμακέλης που δεν είναι συνδεδεμένοι με την Εγνατία. Αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο. Χρόνια συζητήθηκε. Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε θέμα. Ας με ενημερώσουν οι συνάδελφοι από το Control. Ναι, άλλαξε. Θα επιστρέψουμε, αν χρειαστεί, στην επίσκεψη της κυρίας Γεννηματάς στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Να συνεχίσουμε στο δελτίο μας με τα υπόλοιπα θέματα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, για το θέμα της μεταφοράς των απορριμμάτων στο Χιτά Παλαιοκάστρου και την ενδεχόμενη αύξηση των δημοτικών τελών, στην τηλεόραση Star μίλησαν οι Δήμαρχοι Προσοτζάνης και Δοξάτου, Άγγελος Λύσελης και Δημήτρης Δαλακάκης αντίστοιχα, τονίζοντας πως σε καμιά περίπτωση οι δημότες δεν πρέπει και δεν μπορούν να επιβαρυνθούν με επιπλέον δημοτικούς φόρους. Δεν θέλουμε να δώσουμε άλλη αύξηση. Έχουν επιβαρυνθεί οι δημότες μας αρκετά. Ναι, έχω ακούσει και εγώ αυτές τις κινητοποιήσεις να πω, αλλά είναι ένα ζήτημα που το αντιμετωπίζει Διαμάθ κεντρικά με τον πρόεδρό της, τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Μαμψάκου. Βρισκόμαστε σε μια, να πω, ήρεμη ή τελματωμένη, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, κατάσταση σε ό,τι έχει σχέση στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Το ζήτημα είναι όσο πιο γρήγορα τελειώσουν οι υποδομές στο δικό μας χώρο, στη δική μας περιφέρεια, και αρμόδια γι' αυτό είναι η Διαμάδ βέβαια, αλλά και οι Δήμοι που πρέπει να υλοποιήσουν κάποια έργα υποδομής, τότε θα λυθεί άπαξ διαπατός το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η προσωρινή λύση δίνει μια λύση, την οποία πληρώνουν οι συνδημότες μας βέβαια και το πληρώνουν ιδιαίτερως ακριβά, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, μεταφέρουμε πάρα πολύ μακριά τα σκουπίδια μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση ως Δήμος από το ΦΟΣΔΑ των Σερών. Ούτως ή άλλως συνεργαζόμαστε και ως Δήμος, αλλά και στα πλαίσια της ΔΙΑΜΑΘ, στα πλαίσια δηλαδή του δικού μας του ΦΟΣΔΑ, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταρχάς θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση από τον ίδιο τον ΦΟΣΔΑ των Σερών και εν συνεχεία να γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με την ΔΙΑΜΑΘ. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος της Δράμας και Πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΘ θα μας ενημερώσει όλους συμμετέχοντας, όταν θα είναι φυσικά όρημη η υπόθεση. Εμείς ως Δήμος πέρυσι δεν αυξήσαμε ούτε λεπτό του ευρώ τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, διότι θεωρούμε ότι η αύξηση των δημοτικών τελών οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά μη εισπραξιμότητας, διότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν έχει χρήματα για να πληρώσει παραπάνω, έχει φτάσει στα όρια του. Όταν θα έρθει το θέμα και πάλι θα το δούμε, πάντοτε από την σκοπιά της προστασίας των πολιτών μας και της σωστής διαχείρισης των εσόδων του Δήμου Δοξάτου. Πάμε τώρα σε μια είδηση που αφορά τον πρωτογενή τομέα και επίσημα παρατείνεται μέχρι την 5η 30 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων έτους 2016. Για το θέμα υπογράφηκε σχετική απόφαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία παράταση που δίνεται λόγω του αυξημένου αριθμού των αιτήσεων και του λιγοστού χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους η παραγωγή. Πρέπει να τονιστεί ότι η παράταση δεν αφορά τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, για τις οποίες η προθεσμία μία εκπνέει σήμερα, απόψε, Τετάρτη 15 Ιουνίου, τα μεσάνυχτα στις 12. Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα υπάρχει ποινή 1% για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Με υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης έτους 2016 παρατείνεται έως την 5η 30 Ιουνίου 2016. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο, πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία παράταση που δίνεται στην υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης έτους 2016, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων μεταβίβασης και έχοντας επίγνωση του λιγοστού χρόνου, τον οποίο είχαν στη διάθεσή τους τόσο οι γεωργοί όσο και οι φορείς υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2016 μετά την ανακοίνωση των οριστικών δικαιωμάτων. Η παράταση ορίζεται με υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου. Για την πλήρη ενημέρωση των γεωργών και των φορέων υποβοήθησης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2016, τονίζονται τα εξής. Πρώτον, η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2016, η οποία εκπνέει σήμερα, 15 Ιουνίου, και ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Έτσι, όσοι γεωργοί υποβάλλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως 15 έκτου τα μεσάνυχτα, την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, έχουν επιπλέον χρονικό περιθώριο 15 ημερών να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκάστοτε αίτηση μεταβίβασης και να υποβάλλουν μια πλήρη αίτηση, γεγονός που μόνο πλεονεκτήματα έχει τόσο για εκείνους όσο και για τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, αναφέρει το δελτίο τύπου. Και προσθέτει επίσης η ανακοίνωση του Υπουργείου.
Όσοι γεωργοί υποβάλλουν ή τροποποιήσουν μετά την 15η Ιουνίου και ως 11 Ιουλίου την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, για το οποίο δίνεται δυνατότητα από το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, επιβαρύνονται με μείωση 1% για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μεταβίβασης. Δεύτερον, πρέπει να σημειωθεί ότι η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα αγροτεμάχια για το έτος 2016, δηλαδή 31/5/2016. Συνεπώς, με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31 Μαΐου του 2016, θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2016, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μένουμε στον πρωτογενή τομέα. Αυξημένες εισφορές για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες αγρότες μέχρι τα τέλη του μήνα. Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, οι εισφορές αυτές θα είναι σημαντικά αυξημένες και πιο συγκεκριμένα από 7% επί συγκεκριμένων ασφαλιστικών κατηγοριών που ίσχυε μέχρι πρόσφατα σε 10%. Πρόκειται για την πρώτη δόση των αυξημένων εισφορών που θα κληθούν να καταβάλουν οι αγρότες, καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μέχρι το 2022 θα αυξηθούν περαιτέρω. Πιο αναλυτικά, το 2017 οι αγρότες θα πληρώσουν σε εισφορές το 18,73% του εισοδήματός τους, το 2018 το 21,84% για να φτάσουν το 2022 στο 26,95%. Ξεκίνησε η αποστολή των 667.229 ασφαλισμένων του ΟΓΑ των ειδοποιήσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και το γεγονός αυτό βρίσκει τους αγρότες και γενικότερα τους παραγωγούς σε δύσκολη θέση, αφού είναι γνωστό ότι πάνω από 200.000 αγρότες δεν μπορούν ακόμη να αποπληρώσουν ρυθμίσεις παλαιότερων ετών. Έχουμε κάνει αγώνες εδώ και χρόνια για αυτό το λόγο, για να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, να παραμείνουν ως έχουν, για να μπορεί και ο αγρότης να είναι ασφαλισμένος, γιατί το νούμερο που είπατε προηγουμένως, στους 665-670.000 αγρότες που υπάρχουν, 250.000 ήδη έχουν ρύθμιση των εισφορών τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν εισφορές και είναι ανασφάλιστοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φανταστείτε λοιπόν, με τις αυξημένες εισφορές που έρχονται αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορούν να είναι σε όλο το πρωτογενή τομέα, δεν από μόνο για τους αγρότες, θα πω για τους κτηνοτρόφους, για τους ελίες και για τους πάντες. Πόσοι από αυτούς θα μπορούσαν να είναι ασφαλισμένοι. Τα δύσκολα έρχονται, ας κοιτάξουμε να είμαστε ενωμένοι, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που έρχεται όλοι μαζί. Τι θα γίνει για όσους δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν? Τι θα γίνει για όσους? Είναι πολύ απλό, δεν μπορούσαν να πληρώσουν και δεν θα είναι ασφαλισμένοι και δεν θα έχουν ασφαλιστικό φορέα. Μήπως αυτό θέλουν να καταφέρουν όλοι αυτοί? Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, γιατί ένα ασφαλιστικό το μετατρέψαν σε φορολογικό και θα καταντήσει το 2018 με 2020 να παίρνει 20 συν 7% για την περίθαλψη, 27% από το καθαρό εισόδημα του αγρότη. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να κρατηθεί έτσι ένα ασφαλιστικό ταμείο όταν αδυνατούν οι ασφαλισμένοι του να πληρώνουν τις εισφορές? Και βέβαια όχι. Γι' αυτό λέμε ότι και έχουμε πει και έχουμε δώσει προτάσεις και έχουμε δώσει σχέδια και έχουμε πει στην πραγματικότητα τι μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος του πρωτογενή τομέα. Το έχουμε πει και το λέμε επανειλημμένως. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτές τις εισφορές. Ούτε στο ασφαλιστικό, ούτε στο φορολογικό. Με το βλέμμα στραμμένο σε κινητοποίησεις βρίσκονται οι συνταξιούχοι στο νομό Σερών. Μάλιστα, χθες πραγματοποίησαν και σχετική συνέλευση υπό την παρουσία των Προέδρων των Ομοσπονδιών Συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΕ, Δήμου Κουμπούρη και Παντελή Τάτση αντίστοιχα. Συνέλευση για να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινητοποίησεις τους πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι του νομού Σερών. Παρόντες και οι πρόεδροι των ομοσπονδιών τους από την Αθήνα, οι οποίοι αναφέρθηκαν εκτενώς στις νέες περικοπές που προωθεί η κυβέρνηση. Δύσκολα είναι τα πράγματα, γι' αυτό εμείς οι απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι απόμαχοι του αγώνα, είμαστε επιποδός. Πράγματι, οι περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις, όλες οι προηγούμενες και αυτές που έρχονται να προσθεθούν, έχουν κάνει τις συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. Η υγεία δεν υπάρχει, νοσοκομεία είναι κλειστά. Όποιος έχει χρήματα πληρώνει για να έχει υγεία. Οι κοινωνικές παροχές έχουν περικοπεί και τα μέτρα που έρχονται τώρα έρχονται να σφαγιάσουν κυριολεκτικά ό,τι έχει απομείνει. Όλοι για δυσκολίες μιλάμε και πράγματι οι δυσκολίες δεν ήρθαν από μόνες τους. Τις φέρανε οι πολιτικές τους.
Και αυτές τις πολιτικές εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τις ανατρέψουμε. Αλλιώς μέλλον για παιδιά μας και εγγόνια μας είναι η δουλεία. Αυτό έχουμε να πούμε καθαρά. Βλέπουμε τις διαδικασίες τους, μιλάνε για μισθολογικό κόστος το οποίο το φέρανε εκεί που θέλανε, μιλάνε για μη μισθολογικό κόστος που είναι η ασφαλιά μας και ό,τι είναι κόστος οι συντάξεις, τις έχουμε πληρωμένες, απαιτούμε αυτά που πληρώσαμε να τα μας τα δώσουν, ό,τι ο καθένας μας πήρε με ή 15 χρόνια, άλλος την πήρε με 25 και άλλος με 40. Οι συνταξιούχοι μάλιστα καταλαβαίνουν ότι είναι εύκολο στόχος της κάθε κυβέρνησης. Βρεθήκαμε εδώ για να αναπτύξουμε ό,τι ήρθε, ό,τι έρχεται και τι δραστηριότητες θα έχουμε πλέον στο μέλλον. Διότι αυτά που μας ήρθανε και αυτά που έρχονται, όπως είναι οι συντάξεις μας, όπως είναι το ΕΚΑΣ, η ιατροφαρμακευτική, οι φόροι, το έμφυα κλπ. Πρέπει λοιπόν να κατεβούμε όλοι στους δρόμους για να σταματήσουμε αυτό το κατήφορο που μας έχει έρθει και δυστυχώς από μια κυβέρνηση που λεγόταν αριστερή. Στο χορό των κινητοποιήσεων και οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η κατάσταση είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τα έξοδά τους. Εμείς του δημοσίου που είμαστε, το ΕΦΑΠΑΞ υποσχεθήκανε για να δώσουν το ΕΦΑΠΑΞ στους συνταξιούχους. Δυστυχώς, μόνο υποσχέσεις έχουμε και τίποτα άλλο. Θα έχουμε και τελευταία, τώρα πρόσφατα που είπαν 20%, και οι άνθρωποι αυτοί που πήραν τη σύνταξη που είναι λεφτά δικά μας, εμείς τα έχουμε το Ταμείο Προνοίας, για να δώσουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, για να μπορούν να βγάλουν αμεροκάματο. Αλλιώς είμαστε σε πολύ μεγάλη απελπιστική κατάσταση. Μένουμε στις Σέρρες, αλλάζουμε όμως θέμα. Σε συναγερμό έχει τεθεί η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερρών μετά και το δεύτερο κρούσμα υιογενούς μηνυγκίτιδας που συμπιώθηκε σε νηπιαγωγείο του νομού Σερρών. Το μικρό παιδί νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με τον ομίατρο Αναστάσιο Αναστασιάδη, να ζητά από όλους να παραμείνουν ήρεμοι και ψύχρεμοι. Δεύτερο κρούσμα υιογενούς μηνυγκίτιδας σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο της πόλης των Σερρών. Οι γονείς αλλά και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού προκειμένου να προστατευθούν τα υπόλοιπα παιδιά. Σε ένα νηπιαγωγείο παρουσιάστηκε ένα κρούσμα υιογενής μηνυγκίτιδας. Το παιδάκι, από ό,τι μου είπαν, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεν γνωρίζω περαιτέρω για την εικόνα του παιδιού. Και μου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μου είπαν να τους δώσω πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να τηρούν, τι πρέπει να κάνουν ως συμβουλές. Οι μηνυγκίτιδες χωρίζονται σε υιογενείς και μικροβιακές με τον ομίατρο να επισημαίνει ότι δεν πρέπει οι γονείς να ανησυχούν τόσο πολύ. Τα πρώτα συμπτώματα που παρουσιάζει ένα παιδί με μηνυγκίτιδα είναι οι έντονες κεφαλαλγίες και ο πυρετός. Οι υιογενείς μηνυγκίτιδες είναι πιο ήπιες, πιο ελαφριές, δεν δημιουργούν συνήθως βαριές καταστάσεις. Αυτές που δημιουργούν βαριές καταστάσεις και μπορούν να επιφέρουν και θάνατο είναι οι μικροβιακές μηνυγκίτιδες. Στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι μου ανέφεραν, το παιδάκι παρουσίασε υιογενής μηνυγκίτιδα. Τώρα, η κλινική εικόνα συνήθως που εκδηλώνονται οι μηνυγκίτιδες εκδηλώνονται με πονοκεφάλους, έντονος πονοκεφάλους, πυρετό, φωτοφοβία συνήθως μπορεί να έχουν τα παιδάκια, μπορούν να κάνουν μετούς. Γενικά είναι μια εικόνα τα οποία δείχνει ότι το παιδί πάσχει. Δηλαδή, η εικόνα του παιδιού δείχνει ότι είναι πάσχον παιδί. Τώρα, από εκεί πέρα, σε προηγούμενες καταστάσεις μπορεί να εκδηλωθούν και εξάνθημα στο σώμα, έτσι, αιμορραγικό εξάνθημα, και στο τέλος μπορεί να έχουμε και θανατηφόρες καταστάσεις, κυρίως για μικροβιακές μηνυγκίτιδες μιλάμε, έτσι. Όχι για τη συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη, ο κόσμος δεν χρειάζεται να ανησυχεί, η συγκεκριμένη ήταν η υιογενής μηνυγκίτιδα. Οι συμβουλές που μου ζήτησε και πρωτοβάθμια, εγώ τους είπα να μην ανησυχούν καθόλου. Τους είπα ότι και αύριο που έχουν γιορτή, από ό,τι μου είπαν, μπορούν να την κάνουν, την εκδήλωση γιορτής. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία. Μάλιστα, ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν κρίνεται απαραίτητη ούτε καν η απολύμανση του σχολείου. Δεν απαιτείται η απολύμανση. Ειδικά στις υιογενείς μηνυγκίτιδες δεν απαιτείται. Αυτό που χρειάζεται είναι καλό αερισμό και να πλένουν τα παιδάκια τα χέρια τους. Μια υιογενής μηνυγκίτιδα οφείλεται σε κάποιον ιό. Έτσι. Τώρα, ποιος ιός είναι δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν ξέρω αν η εξέταση το βρει. Ο ιός αυτός δεν σημαίνει ότι αν κολλήσουν και τα 100 παιδάκια τον ίδιο συγκεκριμένο ιό, ότι θα εκδηλώσουν και τα 100 μηνυγκίτιδα.
Έτσι, συνήθως εκδηλώνει ένα παιδί, προφανώς υπάρχουν και κάποιες άλλες καταστάσεις για να εκδηλωθεί η υιογενής μηνυγκίτιδα στο συγκεκριμένο παιδί. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τουλάχιστον στις υιογενείς μηνυγκίτιδες, και στη συγκεκριμένη μηνυγκίτιδα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο νομίατρος συνιστά ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς όταν διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους έχουν κάποια συμπτώματα. Συνήθως με την κλινική εικόνα μπορεί να αντιληφθεί ένας γονιός. Όταν ένα παιδάκι δηλαδή έχει έντονο πονοκέφαλο με κάποιο πυρετό και έχω μια πάσχουν εικόνα, δηλαδή ένα παιδί που πάσχει, είτε μπορεί να κάνει μετούς, είτε κάποιο εξάθημα να εμφανίσει, αλλά ειδικά είναι ένα παιδί που πάσχει. Δηλαδή το βλέπεις είτε έχει φωτοφοβία, φοβάται, το φως, έτσι, το κεφάλι του πονάει έντονα. Είναι συμπτώματα τα οποία θα σε ανησυχήσουν, έτσι. Ναι, ή θα επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, που τους παρακολουθεί καλύτερα. Μπορούν και με τον γιατρό τους να επικοινωνήσουν κατευθείαν. Το ιστορικό μητράει πάρα πολύ σε μια εικόνα υιογενής μηνυγκίτιδας. Μια μηνυγκίτιδα γενικά μητράει το ιστορικό, από εκεί πέρα βλέπουμε και την κλινική εξέταση και περαιτέρω την εργαστηρική εξέταση που πρέπει να γίνει για να αποδειχθεί ότι πρόκειται για μηνυγκίτιδα, έτσι. Και στο σημείο αυτό, να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Στο δελτίο ειδήσεων και πάλι με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Προφυλακιστέο έκριναν ανακριτής και εισαγγελέας της ΣΕΡΕΣ, τον 40χρονο Βούλγαρο, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε πριν από 16 μήνες ένα 53χρονο ομοεθνή του. Με εντάλματα συνελήφθησαν και παραπέστηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών, ο 40χρονος Βούλγαρος, η σύζυγός του και η κόρη τους, ένα άλλο ζευγάρι ομοεθνών τους, ένας 50χρονος και μία 40χρονη, περιλαμβάνονται στην δικογραφία για ανθρωποκτονία από κοινού, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε ο 40χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία 53χρονου ομοεθνή του πριν από 16 μήνες, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε αποστραγγιστικό κανάλι της Μυρίνης στη Νέα Ζύχνη Σερών. Την πόρτα του ανακριτή μαζί με τον 40χρονο πέρασαν η 41χρονη σύζυγός του και η 23χρονη κόρη του, οι οποίες αφέθησαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες αποποιήθηκαν τις κατηγορίες, δηλώνοντας την ανακρίτρια ότι δεν ήταν αυτοί που τέλεσαν την πράξη. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οι τρεις. Οι δύο από τους τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, ο ένας κρατήθηκε προσωρινά. Κατά τα άλλα, όπως ξέρετε, προστατεύονται και οι τρεις από το τεκμήριο αθότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης και ως τότε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση, οποιοδήποτε στοιχείο του φακέλου προσβάλλει υπερασπιστικά δικαιώματα και δεν θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα. Θα προφυλακιστεί. Ο ένας κρατήθηκε προσωρινά, ναι. Οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο εμφάνιση στο τμήμα. Η 23χρονη φέρεται να ήταν το θύμα του βιασμού από τον 53χρονο, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν όλοι οι δράστες, την παρέσυρε μαζί με τις δύο μεγαλύτερες γυναίκες σε ορεινή περιοχή κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με το πρόσχημα ότι εκεί έκρυβε χρήματα για να μεταφέρει στην Ελλάδα με τη βοήθειά τους. Όπως ισχυρίζονται, βίασε την νεαρή και ξυλοκόπησε τις άλλες δύο, παρόλο που η 40χρονη και ο 50χρονος σύζυγός της τον φιλοξενούσαν στην κτηνοτροφική μονάδα όπου εργαζόταν. Ισχύει ή τουλάχιστον ισχυρίστηκαν ότι βίασε την 23χρονη. Ναι, αυτό... αλλά αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, η οποία δεν, κατά τους ισχυρισμούς τους και αποδείξεις που προσκομίσαμε, δεν τελέστηκε από αυτά τα τρία πρόσωπα. Ο θάνατος του 53χρονου είχε συγκλονίσει την κοινωνία των Σερών, καθώς βρέθηκε δεμένος με ένα σύρμα πισθάνγκωνα και χτυπημένος στο κεφάλι από τσεκούρι. Η ταυτότητα του 53χρονου διαπιστώθηκε από τα τατουάζ στο σώμα του, ένα από τα οποία έγραφε την ονομασία Βάρνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν σεσημασμένος στην πατρίδα του για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και για βιασμό. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από επίμονη έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας Σερών. Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα. Γέμισε με πεταλούδες ο ουρανός της Δράμας και σε πολλές περιοχές, τόσο σε χωριά όσο και μέσα στην πόλη, ειδικά σε περιοχές με δέντρα. Το φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση εξηγεί ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Δράμας, ο κύριος Κωνσταντίνος Σιμόγλου.
Τα τελευταία 24 ώρα, πέρα από την επίθεση που έχουν δεχτεί σε δασώδεις περιοχές του νομού μας από τις χιλιάδες πεταλούδες, πολλοί από τους δασικούς θάμνους, όπως ο Πρίνος, έχουμε αντικρίσει πολλές πεταλούδες και στον κεντρικό αστικό ιστό. Το γεγονός αυτό εξηγεί στην τηλεόραση του Σταρ ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Δράμας, Κωνσταντίνος Σιμόγλου. Το παρατηρήσαμε εδώ και μπορώ να πω περίπου ένα μήνα, όταν υπήρχαν αρκετές κλήσεις πολιτών από διάφορα χωριά που είχαν όχληση από προνύμφες του εντόμου αυτού στα σπίτια τους. Δηλαδή κάμπιες. Κάμπιες, ναι. Πρόκειται για ένα έντομο δασικό, το οποίο λέγεται Limantria dispar, και είναι γνωστό, πολύ γνωστό έντομο. Έχει πάρα πολλά δέντρα τα οποία προσβάλλει, με κύριο όμως δέντρο το πουρνάρι. Και πραγματικά φέτος είχαμε μια έξαρση πληθυσμού της Limantrias, με πολύ σοβαρές προσβολές στα πουρνάρια σε πολλές περιοχές του νομού της Δράμας. Λοιπόν, η φάση στην οποία βρίσκεται τώρα το έντομο είναι ακριβώς το ενήλικο. Έχουν εξέλθει τα ενήλικα από τις νύμφες και λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός φέτος, προφανώς έχουν κατεβεί και στις πόλεις, στην Δράμα, στις φωτεινές πηγές. Επομένως, τις βλέπει κανείς να πετάνε συνεχώς. Αυτό που λέτε, το φαινόμενο είναι σε έξαρση, δεν έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια σε αυτό το μέγεθος? Σε αυτό το μέγεθος όχι. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια περιοδικότητα στις εξάρσεις των πληθυσμών της, περίπου 7, 8, 9, ίσως και 10 χρόνια. Επομένως, φέτος, από ό,τι φαίνεται, είναι μια πολύ μεγάλη έξαρση των πληθυσμών και είναι κάτι το οποίο για να προβλεφθεί θα πρέπει να παρακολουθείτε με ειδικές παγίδες, και εμείς είμαστε σε φάση τώρα και σε συνεννόηση με τον εντομολόγο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αυτζή, να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα για να δούμε πώς μπορούμε να το παρακολουθούμε από εδώ και μπρος για μελλοντική εκθύμηση των πληθυσμών του. Τι γίνεται με αυτήν την πεταλούδα, πέρα από το γεγονός ότι καταστρέφει εν μέρη γιατί ξανααναπτύσσεται το πουρνάρι των Πρίνων? Από εδώ και στο εξής, καταρχάς η πεταλούδα αυτή, το έντομο αυτό, έχει μία γενιά το χρόνο. Η γενιά της έχει ολοκληρωθεί, έχουν εξέλθει τα ενήλικα άτομα, οι πεταλούδες δηλαδή που βλέπουμε, και πλέον για φέτος ολοκληρώνεται. Αυτή η πεταλούδα θα αφήσει στη συνέχεια τα αυγά της στα πουρνάρια και πάλι, τα οποία θα εκολαφθούν του χρόνου πια, αλλά δεν αναμένουμε τον ίδιο αριθμό έξαρσης και αριθμό πληθυσμών στην επόμενη χρονιά. Δεν είναι επικίνδυνη γενικώς για άλλα είδη που έχουν άμεση σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει καμιά επίδραση του εντόμου αυτού σε κανένα οικονομικού ενδιαφέροντος αντικείμενο. Όπως είπα, έχει ολοκληρωθεί η γενιά της. Σαν έντομο βέβαια είναι πολυφάγο και θα μπορούσε να προσβάλλει οποιαδήποτε και καλλιέργεια ακόμα, όχι οποιοδήποτε άγριο φυτό μόνο. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε προσβολές σε καλλιεργούμενα φυτά. Υπάρχει βέβαια μία ενδεχόμενη επίδραση στο στάδιο το νεανικό της προνύμφης, δηλαδή της κάμπιας, που ενδεχομένως σε κάποια ευαίσθητα άτομα να προκαλέσει αλλεργίες. Να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά τουλάχιστον όχι τόσο έντονο όσο η κάμπια του Πεύκου, η οποία είναι μια πολύ πιο ερεθιστική, ας πούμε, κάμπια. Παράλληλα, νομίζω με το όσο αριθμό εντόμων που κυκλοφορούν πλέον, εμπλουτίζεται και ο κύκλος της ζωής, έτσι, για κάποια άλλα είδη, όπως τα πουλιά. Σίγουρα τώρα τα πουλιά, βέβαια, οι θερευτές της, τα οποία είναι κυρίως τα πουλιά, αποτελεί το έντομο αυτό σαφώς τροφή για τα πουλιά και οπωσδήποτε ευνοούνται οι πληθυσμοί των πουλιών, που οπωσδήποτε είναι μέρος του κύκλου της ζωής, όπως λέτε. Μένουμε γενικότερα στο ζωικό βασίλειο. Αξιόλογες παρεμβάσεις πραγματοποίησε ο Δήμος Δράμας στο κοινοκομείο της πόλης με σημαντικότερη όλων την κατασκευή νέας τέργας κλουβιών για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων, ενώ με πρωτοβουλία του Δήμου Δράμας τοποθετήθηκαν και τα ίστρες για τα αδέσποτα ζώα σε διάφορες περιοχές της πόλης.
τις σημαντικές παρεμβάσεις στο κοινοκομείο της Δράμας, όπως κατασκευή σύγχρονης πτέρυγας κλουβιών, εξυγχρονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επιμέλεια εξωτερικού χώρου και άλλα. Όπως επίσης και το γεγονός ότι στο πλαίσιο της πολιτικής για τα δέσποτα, ο Δήμος Δράμας τοποθέτησε τα ίστρα σε διάφορα σημεία της πόλης για να βρίσκουν τροφή τα δέσποτα ζώα, παρουσιάστηκε σήμερα από τη Δημοτική Αρχή, που κάλεσε τους πολίτες να συμπαρασταθούν στο έργο αυτό. Κοινοκομείο Δράμας. Σεβασμός σε κάθε μορφή ζωής. Όπως βλέπετε σήμερα εδώ, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο του κοινοκομείου με τη δημιουργία καινούργιας πτέρυγας, με την παρέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εδώ του κοινοκομείου, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο. Συγχρόνως έχουμε μοιράσει και έχουμε τοποθετήσει 5 ταΐστρες για τα αδέσποτα στην περιοχή της Δράμας και επίσης έχουμε βγάλει ένα φυλάδιο για να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες της Δράμας σχετικά με τη φυλοζωία. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και σημαντικό. Θέλουμε λοιπόν τη βοήθεια και τη στήριξη όλου του κόσμου, όλων των πολιτών της Δράμας. Γιατί ένα δέσποτο δεν δημιουργείται από μόνο του, δημιουργείται από τους ίδιους τους πολίτες της Δράμας. Προστατεύστε λοιπόν τα δέσποτα, μην δημιουργείτε καινούργιες εστίες αδεσπότων και ό,τι προβληματισμός υπάρχει, έχουμε τον υπεύθυνο του κοινοκομείου, έχουμε όμως και τον ενταλμένο σύμβουλο, τον κύριο Ρεμόντι, που για 24 ώρες το 24ωρο προσπαθεί να δώσει λύσεις και να βοηθήσει σε αυτό το σημαντικό θέμα που λέγεται φυλοζωία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο γιατί πράγματι μας δείχνει εμπράκτως τη βοήθεια σε ό,τι του ζητήσουμε και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, να ξέρετε ότι εμείς η Δημοτική Αρχή αυτή κάνουμε έργα και όχι λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μότη, μόνο μια ερώτηση για τον κόσμο που δεν γνωρίζει. Καταρχήν δεν θανώνονται ζώα, έτσι. Δεν έχουν θανάτωση εδώ πέρα. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Τώρα δεν θέλω να πω καμιά άσχημη κουβέντα. Αυτές που λένε ότι εμείς τα θανατώνουμε, ας απευθύνουν σε άλλους δήμους. Εμείς τα προστατεύουμε και εφαρμόζουμε κατά γράμμα τον νόμο. Τίποτα άλλο. Και αν κάποιος πολίτης θέλει να πάρει ένα σκυλάκι, μπορεί να έρθει εδώ και να το πάρει. Βεβαίως, θα γίνει υιοθεσία. Ό,τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία, αυτό ακριβώς γίνεται. Και εμείς, μάλιστα, μπορούμε, αν είναι θηλυκό, να το στηρώσουμε ο Δήμος, να το στηρώσει εντελώς δωρεάν. Να κάνει κάποιες εξετάσεις και τα λοιπά και θα το παρακολουθούμε το ζώο για ένα διάστημα. Πόσα ζώα φιλοξενούνται εδώ και ποιες είναι οι δυνατότητες τώρα που έγινε και η νέα πτέρυγα? Εξαρτάται. Δεν είναι, συνήθως 20 έως 25. Υπάρχει, αν έχουμε μεγάλο αριθμό στηρώσεων κατά διαστήματα, μπορεί να πάμε και στα 26 και στα 28 ή 18, ανάλογα είναι αυτά, με τις ανάγκες. Με την καινούργια πτέρυγα εξασφαλίσαμε πρώτα-πρώτα τη σκίαση των ζώων, δεν ξέρω αν έχετε δει, και κατά δεύτερον την ασφάλεια. Πάμε σε κάτι άλλο. Από τις 20 έως τις 25 Ιουνίου πρόκειται να διεξαχθεί στην Προσοτσάνη το πρωτάθλημα χειροσφαίρησης Open Παγκορασίδων Α. Είναι άλλη μια μεγάλη διοργάνωση που πραγματοποιείται στην περιοχή, καθώς στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μέσω του αθλητικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκαν σημαντικά αθλητικά έργα από τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Χορηγός επικοινωνίας της μεγάλης αυτής αθλητικής διοργάνωσης είναι η τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος. Το πρωτάθλημα χειροσφαίρησης Open Παγκορασίδων Α φιλοξενεί ο Δήμος Προσοτσάνης και η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν τους αγώνες των 21 ομάδων, συμπεριλαμβανομένης και της πρωταθλήτριας Σερβίας. Ο Δήμος Προσοτσάνης, ξεκινώντας πλέον την υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης του αθλητικού του τουρισμού, τολμά να παίρνει και να υλοποιεί μεγάλες διοργανώσεις εδώ στην περιοχή μας, βγάζοντας το Δήμο μας από την όποια απομόνωση που μπορεί να έχουν οι περιφερειακοί Δήμοι και προσφέροντας και στο Δήμο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και οικονομικές ανάσες. Θα έλεγα ότι η διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος στην Προσοτσάνη οφείλεται πρώτον στη διάθεση του Δήμου να παίρνει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στον αθλητικό τομέα του Δήμου. Εξάλλου θα αναφερθεί διεξοδικά ο κύριος Μιχάλης Ηλιάδης που είναι κοντά μας. Και να ευχαριστήσω και τον αθλητικό όμιλο Προσοτσάνης
την ομάδα χειροσφαίρησης που εδράζει, βρίσκεται εδώ. Και εδώ θα μας μιλήσει διεξοδικά ο πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Πρωτοστάνης, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος. Οι πυλώνες λοιπόν, ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού είναι η χειροσφαίριση, το handball. Το handball που έχει προσφέρει μεγάλες και συγκινήσεις, αλλά και επιτυχίες στην περιοχή μας. Ποια είναι τα ωφέλη, ας τα πούμε με την ευκαιρία του βήματος που μας δίνεται. Πρώτον, το γεγονός ότι τα παιδιά μας ασχολούνται με τον αθλητισμό, αποφεύγοντας πολλές κακές συνήθειες. Δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά μας, με τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν κατακτώντας πρώτες πανελλήνιες θέσεις, να χαρούν την επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα να πάρουν και μόρια για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και τρίτον, με όλο αυτό το λειτουργικό ζήτημα του αθλητισμού, να δίνονται οικονομικές ανάσες στην περιοχή μας το διάστημα που υλοποιούνται οι αγώνες. Σας καλούμε λοιπόν όλους στο κλειστό γυμναστήριο της Προσοζάνης 20 με 25 Ιουνίου να απολαύσουμε τα παιδιά μας και τα παιδιά άλλων 20 ομάδων που έρχονται από όλη τη χώρα για να πάρουν μέρος στη διεξαγωγή της τελικής φάσης αυτού του πρωταθλήματος. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις αλλά και αθλητικά έργα στο Δήμο, καθώς τόσο η Δημοτική Αρχή Προσοτσάνης όσο και Αθλητικός Όμιλος Προσοτσάνης Handball δίνουν έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη μέσω και του αθλητισμού. Ο Δήμος, υλοποιώντας ένα πενταετή σχεδιασμό που έχει σε δύο κατευθύνσεις, και θα σας πω τις δύο αυτές κατευθύνσεις, η μία είναι σε ό,τι αφορά τις υποδομές του και η άλλη κατεύθυνση είναι σε ό,τι αφορά την ποιοτική αναβάθμιση του αθλητικού τουρισμού και γενικότερα την αναβάθμιση του αθλητισμού και του τουρισμού στο Δήμο μας. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, έχουμε ήδη δημοπρατήσει και έχει ξεκινήσει ήδη η κατασκευή ενός κλειστού γυμναστηρίου στην Πετρούσα. Πάμε σε μία αλλαγή χρήσης ενός του Γιαννίκιου Γυμνάσιου σε ξενών ανανέων και σχεδόν τελειώνουμε και το εργομετρικό, το μοναδικό δημοτικό εργομετρικό σε όλη την Ελλάδα. Αυτά όλα μας δίνουν σε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο να λειτουργήσουμε και να αναπτύξουμε τον αθλητικό μας τουρισμό. Το μοναδικό άλλωστε, το μοναδικό είδος τουρισμού που μπορεί να αναπτύξει ένας περιφερειακός ή ορεινός ή μειωρινός δήμος. Πέρσι έγινε ένα πολύ όμορφο και πολύ καλό πρωτάθλημα στην Πάτρα και συμμετείχαν 13 ομάδες. Εδώ γίνεται ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα με συμμετοχή 21 ομάδων από όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και την πρωταθλήτρια Σερβίας, τη Ταϊρούνουμ, όπου θα τη φιλοξενήσει ο Δήμος για 5 μέρες. Επίσης, υλοποιώντας το πρόγραμμα των υποδομών, ταυτόχρονα κάνουμε και ένα άνοιγμα σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να διοργανώνουμε και σε όλες τις ομοσπονδίες, προκειμένου να οργανώνουμε τέτοιου είδους αγώνες. Επίσης, κάνουμε και ένα άνοιγμα προς τις βαλκανικές χώρες. Φιλοξενήσαμε την Εθνική Βουλγαρίας πρόσφατα, στις 2 με 4 Μαΐου. 4 με 7 Μαΐου φιλοξενήσαμε δύο ομάδες από το ΠΛΟΕΣΤΗ Ρουμανίας και τώρα φιλοξενούμε τους Σέρβους, πρωταθλήτρια Σερβίας, όπου μας φιλοξένησαν και αυτοί την καθαρά Δευτέρα, ένα τρίμηνο της καθαράς Δευτέρας. Έτσι λοιπόν κάνουμε ανοίγματα στις βαλκανικές χώρες και ευελπιστούμε με το σχεδιασμό του πενταετή που έχουμε τα επόμενα χρόνια να φιλοξενούμε ομάδες από όλη την Ευρώπη. Στα πλαίσια του πενθήμερου πρωταθλήματος θα πρέπει να σας πω ότι θα γίνουν σεμινάριο από την Ομοσπονδία εδώ, σε αυτό το χώρο, στο Δήμο, με Πορτογάλο προπονητή, στις 23-24 Ιουνίου. Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι γυμναστές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να το παρακολουθήσουν ελεύθερα και τους καλούμε όλους να παρευρεθούν στο σεμινάριο αυτό. Επίσης, θα γίνουν και παράπλευρες δράσεις στα πλαίσια όλου του πενθημέρου, όπως 24 του μηνός, στην ημέρα κατά των ναρκωτικών, θα γίνει στην πλατεία της Προσοτσάνης διαγωνισμός κάκι και συναυλία από το μουσικό οδείο Δράμας. Συνεργασία φυσικά με το οδείο και με το Δήμο Δράμας. Επίσης, η συμμετοχή των ομάδων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο βάλαμε συνδιοργανωτή και το Δήμο Νευροκοπίου, ο οποίος
ο οποίος οφείλει να μεταφέρει τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει θα γίνουν αγώνες επάνω στο νευρο, και στον Ευρωκόπη, επειδή οι ομάδες είναι πάρα πολλές. Υλοποιώντας ένα προγραμματισμό, καταφέραμε να φέρουμε τον αθλητικό όμιλο Προσοτσάνης μεταξύ των 5 ισχυρότερων ομάδων στην Ελλάδα στα ηλικιακά πρωταθλήματα. Η δουλειά που γίνεται έχει εκτιμηθεί από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος και κατά καιρούς μας έχει αναθέσει να διοργανώσουμε, πάντα σε συνεργασία με το Δήμο, αρκετές εκδηλώσεις, τελικές φάσεις, ημιτελικές φάσεις σε ηλικιακά πρωταθλήματα. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την τελική πανελλήνια φάση Παγκορασίδων Α, μια τελική φάση η οποία πρώτη φορά γίνεται με τόσο μεγάλο αριθμό ομάδων, 21 ομάδων, 20 ελληνικών και η πρωταθλήτρια Σερβίας. Για μας είναι μια μεγάλη πρόκληση, πέρα από το οργανωτικό θέμα. Πέρσι η διοργάνωση έγινε στην Πάτρα και η ομάδα μας στέφθηκε πρωταθλήτρια. Οπότε έχουμε στόχο την επανάληψη της νίκης, της περσινής μας νίκης. Όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται σε live streaming από την σελίδα του Δήμου, όπως και ο τελικός, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Star τηλεόραση της Δράμας. Είναι χαρά μας που έχουμε τόσους χορηγούς, να τους ευχαριστήσουμε έναν έναν και καλούμε και πάλι τον κόσμο να έρθει να δει και να γνωρίσει ακόμα περισσότερο τη χειροσφαίριση. Και από την Προσοτσάνη και τον Ομοδρά μας πάμε ξανά στις Αίρες. Από την Παρασκευή 17 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 19 του μήνα θα διαρκέσει το δεύτερο φεστιβάλ των μουσικών του κόσμου στις Αίρες. Στόχος του Δήμου Σερών φέτος είναι να εμπλουτιστεί ο θεσμός αυτός, κρατώντας όμως το διεθνή του χαρακτήρα. Το δεύτερο φεστιβάλ μουσικές του κόσμου ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουνίου στην Πλατεία Κρονίου. Πρόκειται για ένα μουσικό φεστιβάλ που θα ανοίξει τις πύλες του για δεύτερη φορά στην πόλη των Σερών και έχει ως σκοπό του να ανοίξει μια πόρτα στη μουσική. Φέτος λοιπόν με το δεύτερο φεστιβάλ των μουσικών του κόσμου ενθαρρύνουμε και την τοπική πολιτιστική και δημιουργική δραστηριότητα αφού δίνεται βήμα και σε τοπικά μουσικά σχήματα κρατώντας φυσικά τον κύριο χαρακτήρα της διοργάνωσης που συνδέεται δομικά με τον παγκόσμιο πολιτισμό, με τους άλλους λαούς και την κουλτούρα τους. Φέτος στο δεύτερο φεστιβάλ των μουσικών του κόσμου θα συμμετέχουν και σεραϊκά συγκροτήματα, ενθαρρύνοντας έτσι και την τοπική πολιτιστική και δημιουργική δραστηριότητα, αφού δίνεται βήμα και σε τοπικά μουσικά σχήματα. Ο σκοπός φέτος, όπως τόνισε η Σοφία Μπιτζίδου, ήταν να εμπλουτίσουμε και να ενισχύσουμε το θεσμό αυτό, από τη μία κρατώντας τον διεθνή του χαρακτήρα και από την άλλη προσθέτοντας τοπικά στοιχεία και δημιουργούς. Στο δεύτερο Series World Music Festival, όπως αναφέρει και το πρόγραμμα, έχουμε προσθέσει και δύο σεραϊκά μουσικά σχήματα καινούρια που θα ανεβούν στη σκηνή ως support group πριν από τις κύριες μουσικές συναυλίες. Τα group αυτά είναι για την Παρασκευή στις 17 Ιουνίου η Τζαζίστας και για το Σάββατο στις 18 Ιουνίου η Αρκούδος Band. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Το φεστιβάλ, όπως είπαμε, ξεκινάει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουνίου. Η σκηνή θα στηθεί στην Πλατεία Κρονίου. Φέτος ο χώρος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος γιατί έχει ολοκληρωθεί η πεζοδρόμηση από τη Δημοτική Αρχή και η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα μουσικά σχήματα τα οποία θα παρουσιαστούν στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικές του Κόσμου είναι για τις 17 Ιουνίου η Πένι Μπαλτατζή με τους Stars του Σινεμά του Παναμά. Το Σάββατο είναι από Τουρκία και Ισραήλ η Light in Babylon και την Κυριακή είναι το κουβανέζικο συγκρότημα La Cucaracha. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με πλήθος εκδηλώσεων, έκλεισε η χορευτική σχολική χρονιά για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αμισού. Στις εκδηλώσεις του Συλλόγου της Νέας Αμισού, χορηγός επικοινωνίας ήταν το Star Βόρειο Ελλάδος. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Καλέσαμε τους χορευτές και τις χορεύτριες του συλλόγου μας, το εφηβικό και το τμήμα ενηλίκων, με μια όμορφη γιορτή να κλείσουμε την χορευτική σχολική χρονιά φέτος. Το έχουμε καθιερώσει αυτό και το κάνουμε κάθε χρόνο.
θα δείτε το τραπέζι με σουβλάκια, με ζουκά και με χορό. Τώρα περιμένουμε και το λιράρι μας θα έρθει. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε και έτσι με έναν ευχάριστο τρόπο να κλείσουμε μια ακόμα επιτυχημένη όντως σχολική και χορευτική χρονιά. Διότι ο σύλλογός μας όχι μόνο τηρεί τα ήθη και τα έθιμα, προσπαθούμε να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, στους χορευτές μας. Θέλουμε να τα εμψυχώνουμε και μαζί με αυτά να τηρούμε τις παραδόσεις μας όλες, έτσι ώστε να προσελκύσουμε και άλλα παιδιά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την χρονιά που τελειώνει. Το μικρό μας το τμήμα, να φανταστείτε, αριθμεί 23 παιδάκια, χώρια τα υπόλοιπα, και τα μέλη μας είναι γύρω στα 300. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η δουλειά μας βρίσκει ανταπόκριση, ο κόσμος μας συμπαραστέκεται, μας τιμά με την παρουσία του και ο σκοπός μας είναι αυτός. Τέλος, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για την άψογη συνεργασία ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Να ευχαριστήσω τους χοροδιδασκάλους μας, τον Ματθαίο τον Καλτσίδη, τη Χρύσα τη Σιδερά και τον δάσκαλο της χοροδίας μας, που είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αν και είμαστε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η χοροδία, έχουμε πάρα πολύ καλή επιτυχία. Τον Ελευθέρη τον Καλλινικίδη. Ευχαριστώ όλους και εύχομαι σε όλους τους δραμηνούς, σε όλο το Σύλλογο, τα μέλη μας, ένα πολύ ευχάριστο και καλό καλοκαίρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αμισού είναι ένας από τους παλαιότερους συλλόγους με χρόνια ιστορία. Ένας από τους πλέον δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους του νομού μας. Στην οποία έχω εγώ την χαρά και την ευτυχία να έχω την χοροδία της Νέας Αμισού, την παραδοσιακή της χοροδία. Σε μια συνεργασία που ξεκίνησε φέτος και τελειώνει σήμερα για το καλοκαίρι. Πρέπει να πω ότι πραγματικά είναι ένας σύλλογος ο οποίος ξεχωρίζει, ο οποίος έχει εκλεκτά μέλη και μια εξαιρετική διοίκηση που πραγματικά δουλεύουν νυχθημερών για τον πολιτισμό, για τον πολιτισμό της Νέας Αμισού, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος πολιτισμός, ιστορικός πολιτισμός, και νομίζω ότι θεωρούνται πια άξιοι συνεχιστές όλες αυτής της ιστορίας μέσω του έργου του οποίου σαφώς προβάλλουν. Καταρχήν χαίρομαι που είμαι μέλος αυτή της οικογένειας του Συλλόγου της Νέας Αμισού και θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν, ούτως ώστε πάντα να είμαστε όλα τα μέλη συγκεντρωμένα και να περνάμε καλά. Γι' αυτό το λόγο έγραψα ερασιτεχνικά για το απόψινό βράδυ κάποιο ποίημα. Να σας το διαβάσω. Τελείωσα με τη σεζόν του 2015 και τώρα ας ελέπουμε σε μας εν το επέμνεν. Επέμνε μας εν η χαρά, το γέλιο και η υγεία, γιατί όταν χορέψεις πολλά, ατό εν ευτυχία. Όταν χορέψεις ποντιακά, το μάτιας τσαρτιλίζνε, το μίας πάνε και έρχονταν, θα ρίσεις και φτερουγίζνε. Μαθήματα τέλος από σήμερα και για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκδήλωση για τη λήξη του σχολικού έτους και την έναρξη των θερινών διακοπών πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβους. Σήμερα είναι η γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς. Γίνεται κάθε χρόνο η εκδήλωση αυτή. Πρώτον, για να τιμήσουμε έτσι ιδιαίτερα τα παιδιά της έκτης που θα τα χαιρετήσουμε σήμερα.
Και δεύτερον, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση στα παιδιά, στους δασκάλους μας, ούτως ώστε με τη νέα χρονιά να είμαστε και πάλι έτοιμοι και πάλι εδώ. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μία παράσταση της Όρνηθες, το Αριστοφάνη και την Ειρήνη μαζί. Κάποιους παραδοσιακούς χορούς και τη χοροδία μας θα τραγουδήσει καλοκαιρινά τραγούδια για την αποχώρηση των παιδιών. Είμαι η δασκάλα στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο του Ροδολίβου, έχω το Ολοήμερο τμήμα και θα παρακολουθήσουμε την τελετή λήξης για την καλοκαιρινή μας γιορτή. Με την σημερινή αποχαιρετιστήρια γιορτή κλείνουμε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σχολική μας χρονιά. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, τους μαθητές και ιδιαιτέρως τους μαθητές της έκτης τάξης που κλείνουν ένα κύκλο σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο. Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή πρόοδο στο γυμνάσιο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όλους τους εκπαιδευτικούς. Πιστεύω ότι η σημερινή σχολική γιορτή κλείνει με τον καλύτερο τρόπο μια δημιουργική σχολική χρονιά. Ιδού κονταραξίες και ολοκοπίως, έμποροι που αγαπούν τον πόλεμο γιατί πουλάνε όπλα και βγάζουν πολλά λεφτά. Είναι θυμωμένοι με τον ήρωά μας που να φέρει την ειρήνη. Διβάσατε τη γέη! Και τελευταίος ο πόλεμος και τον βοηθό του, που στην κομμωδία μας είναι απλός άνθρωπος που καθοτά ανάμεσά μας, φέροντας στον πόλεμο την Τζοκομό και τη Τυχόνια. Άρα καλή, πολύ σοβαρά το πήρε το ρόλο σου. Και αυτή, τι είναι αυτή! Δεν είναι κι άλλο το έργο. Καλά, εντάξει, το ξέρω εγώ αυτό. Πιστεύετε τι κάνεις εδώ. Τι κάνω, ήρθα να Η επίσημη σχολή ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ξάνθη, με σκοπό να μάθει σε όσα παιδιά, αγόρια και κορίτσια ενδιαφέρονται να παίζουν ποδόσφαιρο σαν τους ήρωές τους από τη μεγάλη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Το Star Βορείου Ελλάδος και ο αθλητικογράφος Άκης Πετρόπουλος βρέθηκαν στην Ξάνθη, τη μία από τις 5 πόλεις της χώρας που επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων από τη σχολή. Και μάλιστα ο Άκης Πετρόπουλος συνομίλησε με τον υπεύθυνο του ΚΑΠ, τον Φρανκ Φλαμανδό. Μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η FC Μπεσκόλα Soccer Camp ώστε να βρει τους κατάλληλους χώρους για την εκμάθηση δεξιοτήτων και τακτικής του ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις υποδομές της FC Μπαρτσελόνα, κατέληξε μεταξύ άλλων και στην Ξάνθη. Εκεί βρέθηκε το συνεργείο του Star Βορείου Ελλάδος και συνομίλησε με τον προπονητή του Camp. Ένας μεγάλος θρύλος και ένα μεγάλο δίκτυο ανίχνευσης, scouting των ταλέντων. Πόσα άτομα εργάζονται σε αυτό το τομέα και ποια η φιλοσοφία. Vale, es un poco complicado. Si estamos hablando del proyecto para Grecia. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση. Έχει διάφορα σκέλη. Εδώ αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε 20 άτομα για να οργανώσουμε τα camp εδώ στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία της Βαρκελόνης είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα το παιδί να ευχαριστηθεί και να περνάει καλά
και να μπορούμε να τον μεταφέρουμε την φιλοσοφία και τη μεθολογία της Βαρσελόνα. Πιστεύει ο κύριος Φρανκ ότι οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν υπομονή για να αναδείξουν τα ελληνόπουλα, το ταλέντο τους και να αναδειχτούν μέσω από ελληνικών συλλόγων ή ο σχεδιασμός τους είναι μηνών? Es un poco difícil. Cada país juega un juego. Λέει ότι είναι, δεν είναι εύκολη η απάντηση. Έχει η Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο φυτώριο από ταλέντα και το απέδειξε όταν με ομαδική εργασία και με αυτά τα ηθικά που αντιπροσωπεύει και η Μπαρσελόνα μπόρεσε να κατακτήσει το 2004 το Euro. Θα πρέπει άλλα να γίνει συστηματική δουλειά για να μπορούν αυτά τα ταλέντα που υπάρχουν να αναδειχτούν. Υποδομές γηπεδικές πόσο επηρεάζουν και βοηθούν τους συλλόγους? Es muy importante tener buenas instalaciones. Sobre todo... Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία να μπορούν και οι προπονητές και τα παιδιά και οι αθλητές να έχουν τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται για να μπορούν να δουλέψουν σωστά. Θα πρέπει να γίνουν εγκαταστάσεις, γιατί ένα πρόβλημα μεγάλο είναι οι τραυματισμοί, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν στους χώρους που θα πρέπει να είναι. Και σε αυτό το θέμα υπάρχει, αν εξαιρέσουμε εδώ κάποιες εγκαταστάσεις όπως είναι αυτή εδώ του Λετσαλέτ, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Ο προπονητής του FC Μπεσκόλα Σόκερ Κάμπ, απαντώντας σε ερώτηση του αθλητικογράφου Σάκη Πετρόπουλου για το αν θα υπάρξει κατηγοριοποίηση ταλέντων παιδιών που θα προπονηθούν αυτές τις μέρες, απάντησε. Esto se podría responder de la forma siguiente. Nosotros ahora estamos haciendo los FC Barcelona. Αυτή τη στιγμή εμείς διοργανώνουμε τα camps σε 5 πόλεις στην Ελλάδα. Εκεί θα έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να δουν και τη φιλοσοφία και τη μεθολογία, να ζήσουν δηλαδή μία εβδομάδα πώς προπονούνται τα ήρωές τους, όπως ήταν ο Πικέ, ο Ινιέστα κτλ. Βέβαια, μέσα από αυτή τη δικασία και οι προπονητές, οι επίσημοι προπονητές της Βαρκελόνης θα έχουν τη δυνατότητα να δουν παιδιά. Ο στόχος είναι να το 2017... να έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα να μπορούμε να φιλοξενήσουμε την 18η επίσημη σχολή της FC Barcelona. Όσον αφορά το σε ποια παιδιά απευθύνεται η Μπαρτσελόνα, ο προπονητής του Κάμπ έδωσε την εξής απάντηση. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά. Ο καιρός. Αυξάνεται κι άλλο η θερμοκρασία σε όλους τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη Δράμα αύριο ο καιρός θα είναι εξαιρετικά καλός και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 33 βαθμούς. Υψηλή θερμοκρασία αναμένεται αύριο και για την περιοχή του Λεκανοπεδίου κάτω Νευροκομπίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς. Στους 30 αύριο το θερμόμετρο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. 31 βαθμούς θα γνωρίσει αύριο η Κομωτινή. Εξαιρετικά καλός ο καιρός αύριο και στο νομό της Ξάνθης, τους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο. Πολύ καλός ο καιρός αύριο και στο νομό της Καβάλας. Στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς.
Στους 33 αναμένεται να φτάσει αύριο η θερμοκρασία στην πόλη του νομού των Σερών, όπου θα είναι εξαιρετικά καλός ο καιρός.